Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για το δώρο Πάσχα σε μερική απασχόληση, μερικές ημέρες και μερικές ώρες την ημέρα. Με έναν εργαζόμενο. Ο οποίος δουλεύει 2 φορές την εβδομάδα επί 4 ωράριο λοιπόν όχι, ημέρες όχι, ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα 2. Και οι αποδοχές του για τις ώρες τις 4 είναι 700 ευρώ για τις 4 ώρες. Κάνουμε λοιπόν τις κινήσεις Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι και Απρίλη. Ημέρες το Γενάρη με αποδοχές 280 ευρώ που προκύπτει από το 700 επί 2 πέμπτα. Δουλεύει 2 φορές την εβδομάδα, οπότε 700 επί 2 πέμπτα θα μας δώσει το μηνιαίο του μισθό 280 μεικτά. Και είναι 10 ημέρες διότι εάν πάμε στο ημερολόγιο ασθένεια, παρατηρούμε ότι έχει τικάρει τη Δευτέρα και την Τρίτη που δουλεύει. Στον μήνα οι τακτικές του είναι 8, με αποδοχές 2 ότι είναι υπάλληλος. Και τέλος στον το δώρο Πάσχα. Και παρατηρούμε ότι η εφαρμογή μας δίνει 85 μισθοδοτούμενες αποδοχές 157,06 ευρώ. Πώς υπολογίστηκε αυτό? Και επίσης, αν πάμε στα αποτελέσματα, η προσάυξηση έχει υπολογιστεί 6,28 ευρώ. Έχουμε σύνολο ημερών εργασίας του στο διάστημα από Γενάρη μέχρι είναι 35. Και για το δώρο γνωρίζουμε ότι για κάθε 13 ημέρες δικαιούται 2 μεροκάματα.
ή για κάθε 7,5 ένα, για κάθε 6,5 ένα. Για τα 35 πόσα. Και οι πληρωτές ημέρες, λοιπόν, τα 3,8 όπως και εμφανίστηκε στο πρόγραμμα. Αποτελέσματα 150,78 είναι των αποδοχών και 6,28 η προσάυξηση το 0,04166. Οι αποδοχές του είναι 280 ευρώ. Και οι πλήρεις αποδοχές του ήταν 700 ευρώ για το τετράωρο. 700 λοιπόν επί 5,384 25 μας δίνει το 150,752. Και το 0,04166 θα είναι 6,28 ευρώ. Πράγμα. Οπότε το άθροισμα 2 μας δίνει το νέο. Πάμε λίγο τώρα να δούμε μία περίπτωση δώρου Πάσχα σε εργαζόμενο που δουλεύει μερικές ώρες την ημέρα, κάθε μέρα. Έχουμε λοιπόν το δε Παρασκευή. Με αποδοχές για 10 με 2 Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 μεικτά. Έχουμε την κίνηση του Γενάρη, όπου έχει 500 ευρώ μεικτά, όπως είπαμε, για 22 ημέρες εργασίας και έστω ότι έχει 5 ώρες υπερορίας το 1,20 και 10 ώρες υπερορίας το 1,40. Μην ξεχνάμε να ενημερώνουμε και το βιβλίο υπεροριών. Και έτσι οι αποδοχές μορφώνονται ευρώ. Το ορομίσθιο πάνω στο οποίο υπολογίστηκε είναι στην ουσία 1.106,667 ή 500 διά 83,33. Στον δεύτερο μήνα δεν έχουμε κάποια προσάυξηση. Να πληρωτές οι ημέρες
Στον τρίτο μήνα για 22 μέρες, έστω ότι έχει επιλογισμού μου 800 ευρώ, οπότε τα μεικτά του είναι 800-500, ίσον 1300. Και στον τέταρτο μήνα, για 21 πληρωμένες ημέρες και με ένα πριμ έστω 200 ευρώ, 500, 200, 700 ευρώ. Πάμε να δούμε δώρο Πάσχα. Έστω και αν δεν ήταν 25, δούλευε κάθε αυτό που θα αλλάξει θα είναι ο απολογισμός του ποσού του δώρου. Πάμε στα αποτελέσματα. Οι βασικές αποδοχές είναι το 500 επί 12,5 25 ή 250 ευρώ και η προσάυξηση είναι 156,25 ευρώ. 250 συν 156,25 μας κάνει 400,25. Επάνω σε αυτό το ποσό υπολογιστεί και οι εισφορές του ΙΠΑ και ο φόρος και αν υπήρχε και η φορά αλληλεγγύης. Πώς προέκυψε το 16,25. Ο εργαζόμενος είχε ως έξτρα αποδοχές ευρώ οι υπερορίες του Γενάρη, 800 ευρώ το επίδοσο λογισμού και 200 ευρώ το πριν. Σύνολο των αποδοχών 1.120 ευρώ. 1.120 δια 4 που είναι οι μήνες από τον Γενάρη μέχρι τον Απρίλη, η αναλογία των επιδομάτων στους μήνες είναι 280 ευρώ. Και αυτό είναι για πλήρη μήνα, δηλαδή για 25 ημέρες. Στις 12,5 που είναι το δώρο Πάσχα, η αναλογία επιδομάτων εξωτερικών αποδοχών στο δώρο θα είναι 140. Άρα το ένα κομμάτι από το ποσό που έχει γράψει στην προσάυξη είναι το 140. Από το 156,25 των εξωτερικών, δηλαδή υπεροριών, υπόλοιπο 16,25 οφείλεται στο 0,046 την προσάυξηση του επιδόματος αδείας στο δώρο συγκεκριμένα. Το δώρο Πάσχα το συνολικό είναι 10 ευρώ συν επιδομάτων 50 και 140, 390 ευρώ. 90 ευρώ επί 0,04166 μας κάνει 16,24. Οπότε τελικά 10,24 συν 140 τελικά σύνολο προσαυξήσεως δώρου 16,24 ευρώ. Ή 0,25 με λιθρογγυλοποίηση. Ευχαριστώ θερμά για την